σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα καινούργια μου σχέδια που έχω φτιάξει, τα πορτοφόλια. Λοιπόν, όσοι έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο, ασχολούμαι με βραχιόλια και πορτοφόλια. Φτιάχνω βραχιόλια, πορτοφόλια και κολλιέ καμιά φορά. Λοιπόν, αυτά εδώ, συγγνώμη, είναι τα καινούργια μου, τα τελευταία μου σχέδια και καινούργια, αυτά εδώ, που είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, παιδιά, από ανακυκλώσιμα υλικά. Λοιπόν, όχι όλα, η κλωστή δεν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό, είναι αυτά εδώ και τα... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και θα σας δείξω και πώς ακριβώς μπορούμε να κόψουμε αυτό από το τσιγκάκι της μπύρας ή κοκακόλας π.χ. Έτσι, πώς το φτιάχνω εγώ για να αρχίσω να πλέχω στο πορτοφόλι. Λοιπόν, έχω και εδώ, μισό λεπτό να τα βάλω αυτά στην άκρη. Έχουμε και εδώ μερικά κομμένα, έτοιμα από το γράφικη ημερομηνία, όπως βλέπετε. Λοιπόν, σας τα έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτά είναι τα τσιγκάκια που ανοίγουμε, την κοκακόλα, την μπύρα, την πορτοκαλάδα, οτιδήποτε. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε ένα κουτάκι μπύρα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γι' αυτό την έχω βάλει και έτσι στο πλάι, δεν είναι not sponsor, λοιπόν, ούτε χορηγία, τίποτα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε έχω βγάλει εδώ το τσιγκάκι από τη θέση του, γιατί θα το χρειαστούμε και αυτό, το βάζουμε εδώ στη συλλογή μας. Λοιπόν, τώρα θα κόψω, θα σας δείξω πως θα φτιάξουμε αυτό εδώ από το 0 μέχρι που θα είναι έτοιμο για να πλεχτεί. Απλά δεν θα πλέξω, απλά θα σας δείξω πως θα το φτιάξω. Λοιπόν, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ένα ψαλίδι, βασικά εγώ χρησιμοποιώ αυτό της κουζίνας, μία λίμα, ούτε και αυτή είναι διαφήμιση, γιατί εδώ γράφει τη μάρκα της, άσχετο. Και αυτό εδώ που κάνεις τρύπες στη ζώνη, το εδώ το εργαλείο. Με δυσκολία θα ανοίξουμε την τρύπα, αλλά θα την ανοίξει. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να το κόβουμε το κουτάκι μας γύρω γύρω, θέλει προσεκτικά να μην τραυματιστούμε. Εδώ, δεν πειράζει, και εδώ όπου σας πάτσε. Δεν είναι και εύκολο, πιστέψτε με, να κάνετε λίγο την αρχή. Θα κάνουμε πρώτα αυτό εδώ, πιστεύω να φαίνεται και στην κάμερα. Λοιπόν, ποντεύουμε. Βγήκε και λίγο, γιατί είναι από μπύρα το συγκεκριμένο. Το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, δεν είναι και μόνο μπύρα, κάτι άλλο είχε πέσει μέσα. Μισό λεπτάκι να το καθαρίσω λίγο, γιατί είχε τελειώσει το κουτάκι και το φύλαγα για να κάνω το βίντεο, οπότε είχε πέσει μέσα κάποιο παπαλάκι, θα έλεγα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αφού το καθάρισα κάπως λίγο, τώρα θα κόψουμε εδώ. Εκεί. Και σιγά σιγά μετά και γύρω γύρω. Και γύρω γύρω. Θέλει πιο κάτω να κοπεί λίγο, αλλά θέλει προσοχή εδώ, να μην μας παραπάει κάτω. Και ξεκινάμε τώρα και κόβουμε. Λοιπόν, κόβουμε εδώ και λίγο που δεν μας κόπηκε καλά από την αρχή, με προσοχή γιατί μπορεί μερικά κομμάτια να πεταχτούνε.
Και αν έχετε δίπλα κάποιο ρόφημα, υπάρχει κίνδυνος να μπει μέσα, να πεταχτεί μέσα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Λοιπόν, όπως το βλέπουμε, είναι έτοιμο. Εγώ θα το τροχίξω τώρα γύρω-γύρω, εδώ. Το τροχάμε γιατί εδώ πέρα κόβει και θέλει πολύ μετά προσοχή. Μην φάμε και κανένα χέρι. Γύρω-γύρω. Έτσι και πάλι ελέγχουμε να δούμε μήπως έχει ξεφύγει κάτι όπως εδώ που κόβει, βλέπετε. Έχει. Λοιπόν, ελέγχουμε για μία τελευταία φορά. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι σε αυτή τη φάση πριν κάνω τις τρύπες, θα σας πω τι ακριβώς κάνω εγώ. Πηγαίνω και το πλένω με απορπαντικό για τα πιάτα και με σφουγγάρι. Οπότε να μην μυρίζει ούτε από κοκακόλα, ούτε από μπύρα, ούτε από τίποτα. Αυτό το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε τις τρύπες. Αφού το έχουμε σαπουνίσει, ξεκινάμε τις τρύπες μας. Οι τρύπες καλό θα είναι να γίνονται από αυτή τη μεριά, όπως βλέπουμε, να είναι η ημερομηνία από εδώ. Να πω ότι στο πορτοφόλι, όταν θέλετε να το πλέξετε, να μην ξεχάσετε ότι η ημερομηνία πρέπει να είναι από τη μεριά, τη μέσα του πορτοφόλι, από τη μέσα μεριά. Όπως βλέπουμε εδώ, δεν θα είναι τη ημερομηνία πουθενά, είναι από τη μέσα. Ωραία, μην το ξεχάσετε αυτό. Και φαίνεται, δεν είναι καθόλου όμορφο. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα γύρω-γύρω τις τρύπες, που θα αφήνουμε ένα κενό μεταξύ τους. Λοιπόν, εκεί. Δεν είναι και εύκολο να γίνει μια τρύπα στην αρχή, εκτός αν έχετε καλύτερο εργαλείο. Εμένα δεν μου βγαίνουν καλές οι τρύπες, αλλά έχω βρει κόλπο. Αυτά κανονικά που κόβουμε πρέπει να μπαίνουν εδώ μέσα, σε αυτό εδώ, και μετά να το αδειάζεις. Αλλά επειδή σε μένα τώρα έχω κόψει αρκετά και δεν κόβει και τόσο καλά, με παιδεύει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Να σας δείξω και ένα κόλπο. Αυτό να σας πω, το έχω πάρει 1 ευρώ. Δεν κοστίζει παραπάνω. Και όταν... Όχι, λάθος, από αυτή τη μεριά, μπερδεύτηκα κι εγώ, από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, και ξεκινάω. Το πήγα καλά, όχι βέβαια, πιο μέσα, εκεί. Αφήσω και ένα κενό λίγο, όπα. Προσοχή γιατί γλιστράει και ξεφεύγει, να πούμε κι αυτό. Έλα. Πάμε. Απλά, όπα, θέλει πολύ δύναμη. Εάν όμως δεν γίνει ολόκληρη η τρύπα, δεν τρυπηθεί καλά, κάνουμε αυτό. Μία, δύο προς τα πάνω, προς τα κάτω και έτοιμο. Η δουλειά θα γίνει πάντως. Αλλά καλό θα είναι να τρυπάει πάντα πάντα και προσοχή. Όπως εδώ δεν μου έγινε και τόσο καλό. Είδατε πόσο είναι εδώ πέρα, μπορεί να φύγει κλωστή στο πλέξιμο. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή γιατί ξεφεύγει. Εκεί, πάμε. Απλά είναι ταλαιπωρία όταν δεν κάνει την τρύπα, αλλά εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει τώρα. Στην αρχή την έκανε πάντα πάντα και ξεμπέρδευα γρήγορα τώρα. Λοιπόν, εκεί. Δεν είναι τίποτα, για όλα υπάρχει λύση, είπαμε. Και τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά. Αυτό είναι από ανακυκλώσιμο υλικό. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Καταλάβατε. Τίποτα.
Τα. Ε, προσοχή, τονίζω πάλι μη φάμε και ένα δάχτυλο γιατί αυτά ψιλοκόβουνε και λίγο. Κάπως βοήθησε τώρα. Τώρα δεν με βολεύει. Έχω και την κάμερα. Είναι κάπως καλά τώρα. Κάπως καλύτερα από πριν. Αυτή εδώ η τρυπούλα με κούρασε αφάνταστα πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Κοντεύουμε, λογικά. Βγήκε τόσο καλό. Μεγάλο άνοιγμα τώρα στο πλέξιμο θα έχει πρόβλημα. Πολύ τα ψήτωσα. Λοιπόν. Alright, έγινε. Στραβά κουτσά, εδώ πέρα έχει γίνει κάπως, αλλά δεν μας αγχώνει αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα φέρει πρόβλημα στο πλέξιμο βασικά. Πάντως ωραίο έγινε. Τα άλλα τα έχω πετύχει πιο καλά. Τώρα δεν με βόλευε, είναι και η κάμερα μπροστά μου. Αλλά κάτι θα κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να βάλω κάτι, ένα ζελοτέιπ, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην επηρεάσει και το πλέξιμο. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, αυτό εδώ το πορτοφολάκι είναι μόνο με αυτό εδώ. Δεν έχει δηλαδή από πάνω τα τσιγκάκια. Εδώ βάζω αυτό, πλέχω και πλέχω επάνω σε αυτά εδώ ή φτιάχνω μία σειρά με πλέξιμο και μετά βάζω αυτά εδώ από πάνω. Ή μπορώ να το κάνω και έτσι σκέτο. Να, αυτό με τα τέτοια εδώ από πάνω είναι αυτό εδώ. Λοιπόν. Αλλά το έφτιαξα. Βλέπω ότι είναι αρκετά μεγάλο.
Και να πω την αλήθεια ότι με έχουν κερδίσει πιο πολύ αυτό. Αυτό μου έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και θα φτιάχνω. Με τα άλλα από πάνω δεν μου πολύ αρέσει. Βασικά ήταν κάπως διαφορετικό το σχέδιο. Δεν ήταν έτσι. Και εγώ έβαλα και τη δικιά μου πινελιά. Και δεν μου αρέσει και τόσο. Να πω και την αλήθεια κάπως. Δεν μου αρέσει. Όπως το έδειχνε εκεί, ήταν πιο καλύτερο. Εγώ την πάτσα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου πινελιά. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και αυτά ήταν τα καινούργια μου σχέδια που έχω φτιάξει τώρα τελευταία. Είναι κανένα μήνα περίπου, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Αυτά τελείωσα για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Άντε, bye!